the virus remains public enemy number one. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με δραματικούς τόνους και αγωνιώδεις εκκλήσεις θέτει ενώπιον των ευθυνών της στην ανθρωπότητα. Πολίτες, κυβερνήσεις και ηγέτες που εθελοτυφλούν μπροστά στην απειλή του θανατηφόρου κορονοϊού. Ενός ιού που μέσα σε μόλις 5 μέρες μόλυνε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. If the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. Χωρίς ίχνος αποκλιμάκωσης, η πανδημία μένεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για άλλη μια μέρα, η χώρα κατέγραψε 60.000 νέα κρούσματα. Μπροστά στην αδυσόπιτη επέλαση, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απόλυτα αισιόδοξος μέχρι αφελής. Απαιτεί άνοιγμα των σχολείων με φυσική παρουσία, αποδίδει την αυξητική τάση στη διενέργεια μαζικών τεστ και θέτει για άλλη μια φορά στο στόχαστρό του την Κίνα. China plague, you can call it the China virus, you can call it whatever you want to call it. About 20 different names. What they did to the world should not be forgotten. Ο τραγικότερος απολογισμός καταγράφεται τόσο στη Φλόριντα όσο και στην Καλιφόρνια, όπου έκλεισαν ξανά μπάρες, εστιατόρια, εκκλησιές, γυμναστήρια και κομμωτήρια σε μια προσπάθεια αναχέτησης του ιού. Ανάλογη η κατάσταση και στη Βραζιλία, που παρότι σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, οι πολίτες συνοστίζονται στις παραλίες του Ρίο, ενώ πάρκα και γυμναστήρια επαναλειτουργούν υπό αυστηρούς όρους. Από την Αμερικανική Ήπειρο προέρχεται το 50% των κρουσμάτων διεθνώς. Σοφερές οι προβλέψεις για τη Βρετανία, η οποία ζει υπό τον φόβο ενός δεύτερου κύματος τον χειμώνα. Κάτι που, εάν συμβεί σύμφωνα με μελέτη της Academy of Medical Sciences, ενδέχεται να στοιχίσει τη ζωή σε 120.000 ανθρώπους στα νοσοκομεία της χώρας. Η Βρετανία από τις 24 Ιουλίου θα υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μάσκα σε όλα τα καταστήματα.